Το θέμα αυτό θα γίνει ποτέ, διότι και με τις κανονικές ταινίες που εκεί είναι το μεγάλο πλήγμα. Δεν πλήγμα έχει καταφέρει. Πλήγμα ακούω, δεν κατεβάζουν παράνομα. Και δεν αυτό δεν το κάνουν για την παράνομη, για να μην κατεβάζουν παράνομα. Όχι, το κάνουν και καλά για να μην επιτρέπεται στους ανήλικους να μπαίνουν τόσο εύκολα να βλέπουν πορνογραφικό υλικό. Και επίσης και για να εξαλειφθεί το εμπόριο στο σεξ. Και καλό κακού ήταν και 20 δολάρια, 50 δολάρια. Να ρωτήσω λίγο τώρα κάποια πράγματα. Ναι, έλα. Αυτά τώρα είναι βίντεο ή είναι site? Πορνό. Είναι βίντεο που βρίσκονται στο YouTube ή είναι site? Όχι, παιδί μου, site που έχουν βίντεο τις λεγόμενες τσόντες, θέη μου. Δεν καταλαβαίνεις. Ναι, αλλά είναι μέσα σε ένα site. Ναι, είναι το YouTube. Θεή μου, αν πατήσεις στο YouTube ή στην Google ή οπουδήποτε, θα βγάζει όλα. Ωραία. Και υπάρχουν site στην Ελλάδα. Ελληνικά site. Πρώτο το Θεέ γι' αυτό. Ελληνικό site υπάρχει ένα πολύ δυνατό. Υπάρχουν και πολλά, ένα πολύ δυνατό. Πολλά ελληνικά βιντεάκια. Ελληνικά βιντεάκια και τεχνικά. Και amateur. Και πώς τα αναζητάς αυτά τα site ελληνικά? Υπάρχουν, ρε παιδί μου, τα λεγόμενα tube του πορνό, στα οποία μαζεύονται βιντεάκια από όλους. Πατάς λοιπόν στην κατηγορία Greek, αγαπημένη κατηγορία, την έχω μπροστά μπροστά. Και βλέπεις βιντεάκια ερασιτεχνικά που φτιάχνουν ζευγάρια. Άρα αυτά τα βιντεάκια είναι σε ένα site. Είναι μόνο σε δεκάδες site. Δεν υπάρχει ένα Όχι, site. Όχι, δεν είναι ο Κυρμπάμπης απέναντι κάνει ένα site με τη δικιά του και το ανεβάζει σε δικό του site. Ένα βιντεάκι. Μπαίνει κάτω από την ομπρέλα του YouTube του πορνό. Πού τα ξέρεις όλα αυτά. Υπάρχει υποκατηγορία στα site που λέει, ξέρω εγώ, Greek. Και ανεβάζουν ελληνικά. Ή λέει τα άλλα που έχουμε μάθει. Συγγνώμη, τα ελληνικά βιντεάκια τι έχουν δηλαδή μέσα? Έλληνες. Έχουν ελληνικούς διαλόγους κυρίως. Που γι' αυτό αγαπούν. Και αυτοί πληρώνουν γι' αυτό που το κάνουν. Όχι. Ανώμαλοι. Οι ίδιοι το κάνουν. Θα κάτσω εγώ να βγω γυμνή. Να το κάνω και να μην πάρω βράδυ. Δεν φαίνεται, να σου πω, δεν φαίνεται. Για να βλέπει ο Θεός δεν φαίνεται. Αν και σένα θα σε καταλάβουμε όλοι. Εμένα μου κάνει εντύπωση πώς δεν το σκέφτηκε ο Τσίπρας, παιδιά. Σωστό, να το βάλει ακόμα, να το βάλει. Να μαζέψει κάτι. Μα έφερε το τέταρτο μνημόνιο. Έχω πολλές ερωτήσεις, αλλά λέω ας μην. Γιατί ρε Θεούλα, να ξεκινήσει ωραία ημέρα. Τοποθετεί. Α, θέλετε το κοντρόλ. Αυτοί δηλαδή που τα ανεβάζουν και δεν κερδίζουν χρήματα, το κάνουν επειδή... Κερδίζουν δόξα. Αυτό δεν φαίνεται λες και είναι. Μα λες, δεν ξέρω. Το λένε στους φίλους τους, ρε παιδί μου, εκεί δεν είχαμε δει. Τι να δεις, αφού δεν φαίνεται το πρόσωπό σου. Ναι, αλλά ακούγεται. Θα ρωτήσω λίγο κάτι άλλο. Εσύ πόσες φορές μπαίνεις την ημέρα? Την ημέρα, όχι, μην είμαι υπερβολικός, δεν μπαίνω την ημέρα. Ρωτάω, την εβδομάδα. Αναλόγως τον ελεύθερο χρόνο. Στον ντομάνια θέμπης γιορταντάς. Ανάλογα αν πονέει το χέρι του ή όχι. Συγγνώμη, αλλά αυτές τις ταινίες είναι υγεία. Και όποιος λέει πως δεν βλέπει, εγώ θα συμφωνήσω με το Θέμη Γιοργαντά. 20 ευρώ, παιδί μου, για αυτή η ικανοποίηση. Υγεία είναι, Φέη. Ωραία, πόσες φορές παίρνεις? Ποτέ θα πληρώνω. Εντάξει τώρα, φορές. Ωραία, πόσες φορές την εβδομάδα? Μην είμαστε υπερβολικοί. Μην με κοιτάτε έτσι. Ωραία, πάμε σε έρευνα. Είναι κάτι νύχτες μόνο. Υπάρχουν έρευνες.